Πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Πρωτούλη. Ο κύριο Γιάννη Πρωτούλη είναι υποψήφιο περιφερειάρχη Αττική με το ΚΚΕ. Καλημέρα, κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Πρωτούλη, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η αναμέτρηση στην περιφέρεια Αττικής? Δίνουμε έναν ωραίο αγώνα. Ναι. Και θέλουμε να γίνει και κριτήριο πολιτικής στάσης των πολιτών που μας ακούνε και ψήφου βέβαια και δράσης την επόμενη μέρα. Τα μεγάλα προβλήματα που συναντάμε σε αυτή τη μεγαλούπολη στην οποία μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, ζούμε και εργαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Δυστυχώς, κύριε Πρεδετέρη, δεν συζητιούνται αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Ναι. Είδα χθες, πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στην Φιλία, δεν απατώμε στο Χιτά, και είπε ότι καθόμαστε πάνω σε μια υγειονομική βόμβα. Και αυτή είναι η αίσθηση πολλών, ότι καθόμαστε σε μια υγειονομική βόμβα. Δεν θα έπρεπε η περιφέρεια πρωτίστως να ασχοληθεί με τη βόμβα αυτή? Είναι αλήθεια αυτό. Είναι μια υγειονομική βόμβα πράγματι. Είναι ένας υπερκορεσμένος Χιτά. Πρέπει να έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα κλείσει το 20, νομίζω. Θα κλείσει το 20, νομίζω. Ναι, ναι. Έπρεπε να έχει κλείσει ήδη. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φάβονται σκουπίδια πάνω στα σκουπίδια. Ναι. Φτιάχνονται, σκάβονται ορίγματα για να εκμεταλλευτεί ο οργανισμός εκεί και το τελευταίο κυβικό αέρα που έχει απομείνει. Επεκτείνεται σε νέα κύτταρα και πράγματι είναι μια υγειονομική βόμβα η οποία από πού προέρχεται? Προέρχεται από ένα σχεδιασμό, εμείς τον ονομάζουμε μελετημένης απραξίας. Ναι, δεν κάνουν τίποτα, σωστό. 5 χρόνια τώρα, ναι, μελετημένη απραξία. Σωστό. Η οποία δεν έγινε τίποτα, όχι λόγω ανικανότητας. Συνειδητή απραξία είναι για να επιβληθεί ένα συγκεκριμένος περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος καταψηφίστηκε από τους πολίτες τα προηγούμενα χρόνια, το 2014, μάλιστα, γιατί παραδίδει τη διαχείριση των απορριμμάτων στους εργολάβους και το κυριότερο επιλέγει αντιπεριβατολογικές και άκρως επικίνδυνες για την υγεία των πολιτών διαδικασίες διαχείρισης των απορριμμάτων. Πέστε μου αυτός κάτι, ο σχεδιασμός θα επιβληθεί με τον πιστόλι στον κρόταφο, στη λογική ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει αυτό, μόνο, ναι, κατά συνέπεια. Πέστε μου κάτι, έχουμε την ιδιαιτερότητα στην περιφέρεια Αττικής ότι η περιφερειάρχης, η απερχόμενη περιφερειάρχης, έχει καμιά μισή ντουζίνα διώξεις εναντίον της, για τη Μάνδρα και για το Μάτι. Άρα δηλαδή υπάρχει ένα παραπάνω στοιχείο επίδικο από ότι μια απλή περιφερειακή εκλογή. Το παίρνετε υπόψη σας αυτό ή δεν σας αφορά, είναι θέμα της δικαιοσύνης? Κοιτάξτε, ασφαλώς και μας αφορά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ευθύνες που υπάρχουν αρμοδιοτήτων, ας το πούμε έτσι. Ναι. Όμως επικεντρώνουμε στη βασική ευθύνη, που η βασική ευθύνη είναι η πολιτική ευθύνη. Είναι η πολιτική ευθύνη, γιατί κοιτάξτε να δείτε, 5 χρόνια τώρα, για μεγάλα ζητήματα που μας αφορούν όλους, όπως είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση, η προστασία. Ναι. Όπως είναι η αντιπυρική προστασία. Τώρα ξεκινάει η καινούργια αντιπυρική περίοδος και θέλουμε να τονίσουμε και την εκπομπή σας ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από πέρυσι σε σχέση με την αντιπυρική προστασία του λεκανοπεδίου της Αττικής και όχι μόνο. Μάλιστα. Όσον αφορά τον αντισεισμική θωράκιση, όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τα σχολικά συγκροτήματα, δηλαδή για μεγάλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών της Αττικής, δεν έχει γίνει ούτε μία ολοκληρωμένη συζήτηση. Ούτε μία φορά 5 χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εγώ είμαι 5 χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο τώρα, δεν έχει γίνει μία συζήτηση να έχει έρθει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τα αντιπλημμυρικά έργα. Ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αντιπυρική θωράκιση, για τα απορρίμματα, να έχει έρθει μία ολοκληρωμένη συζήτηση και κάθε δύναμη να εκφράσει τις απόψεις της, να καταθέσει τις ολοκληρωμένες. Και να κάνουμε και κάτι μετά. Και μετά να κάνουμε και κάτι. Και να πάρουμε και αποφάσεις. Ακριβώς. Είναι μία φιλολογική συζήτηση. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ένα τεράστιο πολιτικό θέμα, το οποίο πρέπει να αναδειχθεί. Και κοιτάξτε να δείτε, για να μην αδικούμε και τους προηγούμενους, τις ευθύνες των προηγούμενων, συνεχίζεται η ίδια πολιτική η οποία παρέλαβε η κυρία Δούρου από τους προηγούμενους, συνεχίζεται 5 χρόνια και υπάρχει, αυτό είναι το εκπληκτικό, γι' αυτό δεν γίνεται και μια τέτοια συζήτηση για τα μεγάλα θέματα, γιατί υπάρχει μια συμφωνία, υπάρχει μια ταύτιση απόψεων σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Ας πούμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό που αναφέρατε για τα απορρίμματα. Ναι, το είπα. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης πάνω στη Φυλή. Ναι. Το εκπληκτικό ξέρετε ποιο είναι? Ότι πήγε και περιόδευσε μαζί με στελέχη από κοινού, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με το πιο εμφανιστικό παράδειγμα ότι στο Δήμο των Άνω Λιωσίων κατεβαίνουν από κοινού. Δηλαδή ο σημερινός Δήμαρχος. Κατεβαίνει μαζί η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ο σημερινός δήμαρχος, ναι, και στηρίζεται από κοινού και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει Νέα Δημοκρατία, αλλιώς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Παππούς, ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζει Δούρου στις περιφερειακές εκλογές. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, δεν υπάρχει. Φυσικά, αυτό. Γιατί έχουν ένα κοινό σχεδιασμό και συμφωνία για το τι θα γίνει για τη διαχείριση των απορριμμάτων την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό και εμβληματικό παράδειγμα το οποίο το αναφέρουμε. Υπάρχει τέτοια ταύτιση απόψεων, το γνωρίζετε και εσείς, σε μεγάλα κεντρικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα για την πολιτική που θα εφαρμοστεί. Για τα αντιπλημμυρικά έργα, για παράδειγμα, να μιλάμε συγκεκριμένα. Ενώ μοιράζονται εκατομμύρια σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αυτή τη στιγμή, άσχετα τι λέει ο καθένας και τι διαφημίζει τα προεκλογικά του φυλάδια, ξέρετε, παραμονές εκλογών, τα λόγια δεν κοστίζουν. Ναι. Λοιπόν, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν φτάνουν ούτε το 10% των έργων που έχουν γίνει στην περιφέρεια της Αττικής. Έχουμε, φανταστείτε σε αριθμούς απόλυτους να μιλήσουμε, έχουν δοθεί 469 εκατομμύρια για αστικές αναπλάσεις, βιοκλιματικές πλατείες, ποδηλατόδρομους κτλ. Θα πει κανένας, δεν είναι αυτά αναγκαία. Και αυτά εντάξει, αλλά τα αντιπλημμυρικά πιο πολύ. Τα αντιπλημμυρικά είναι περισσότερο. Έχουν δοθεί 19 εκατομμύρια 900 χιλιάδες. Ναι, γιατί εκεί έχουμε και νεκρούς. 19 εκατομμύρια 900 χιλιάδες. Ναι. Και έχουμε 25 νεκρούς. Ναι, και 25 νεκρούς, μάλιστα. Ενώ έχουμε ποδηλατόδρομους. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι μπορεί να γίνει μια μεγάλη διαφορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο να είναι όσο γίνεται περισσότεροι εκλεγμένοι με τη λαϊκή σπήρωση. Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και σε όλες τις κάλπες ένα πιο δυνατό κουκουέ μπορεί να δώσει πραγματικά μια όθηση στη διεκδίκηση του λαού μας για αυτά τα αναγκαία και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη ζωή του και την προστασία της οικογένειας του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη, τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής με το ΚΚΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωτούλη, καλή σας μέρα. Θα τα ξαναπούμε στις 26 και ως τις 2 μετά βεβαίως.